Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνε των αρχών για τι τρομοκρατικέ επιθέσει στι Βρυξέλλε. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, οι δυνάμει ασφαλεία πραγματοποίησαν 13 νέε εφόδου την Κυριακή σε προάστια των Βρυξελών και όχι μόνο. Στην ανακοίνωση, επισημαίνεται πω οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 9 προσαγωγέ. Λίγη ώρα αργότερα, 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα. Στην απαγγελία κατηγοριών σε ένα ακόμα πρόσωπο για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση προχώρησαν οι βελγικέ αρχέ. Πρόκειται για έναν άνδρα με το όνομα Αμπντεραμανέ που βρίσκεται ήδη υποκράτηση. Επιποδό βρίσκονται οι δυνάμει ασφαλεία σε όλη την Ευρώπη. Στη Νότια Ιταλία η αστυνομία συνέλαβε ένα 40χρονο Αλγερινό που συνδέεται με τα χτυπήματα σε Βρυξέλλες και Παρίσι. Φέρεται να έχει προμηθεύσει τους τρομοκράτες με πλαστά έγγραφα. Όπως μεταδίδουν οι Ιταλικά μέσα, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του Τζαμάλ Εντινέου Αλή από κάποια αρχεία που εντοπίστηκαν σε έφοδο σε διαμέρισμα των Βρυξελών και περιείχαν το όνομα του. Στα χέρια της Βελγικής Αστυνομίας φέρεται να βρίσκεται και ο τρίτος τη φωτογραφίας του αεροδρομίου των Βρυξελών. Πρόκειται για τον άνδρα με το καπέλο. Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι ονομάζεται Φεϊσάλ Σεϊφού και είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος φέρεται να μην πυροδότησε τη βόμβα που είχε μαζί τη στο αεροδρόμιο και να διέφυγε. Στους 31 νεκρού των επιθέσεων περιλαμβάνονται και οι τρεις καμικάζοι. Σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt, αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι 8 ύποπτοι για εμπλοκή στα χτυπήματα σε Βρυξέλλε και Παρίσι.